Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και το 5ο Γυμνάσιο διοργάνωσαν χθες το απόγευμα στο Κοβεντάριο ημερίδα με θέμα Κοζάνη, βιώσιμη πόλη. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την προώθηση της οικολογικής και ανεμπόδιστης μετακίνησης στην πόλη μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να είμαστε σήμερα εδώ, προσκεκλημένοι από το 5ο Γυμνάσιο, από μια μαθητική κοινότητα, η οποία γίνεται πρότυπο και καθοδηγητής στην αηφόρο ανάπτυξη. Είναι μικροί μαθητές που τους καθοδηγεί ένας εμπνευσμένος εκπαιδευτικός, η κυρία Έρη Παπαδέλη, μια σπουδαία διευθύντρια, η κυρία Μπαλαμπανίδου Ζαφύρα και ο υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων της διεύθυνσής μας, ο κύριος Κουρούς, και κάνουν για άλλη μια χρονιά μια ιδιαίτερη προσέγγιση στα ζητήματα της μετακίνησης μέσα στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο, με ποδήλατο. Οι μικροί μαθητές, αφηρημένες έννοιες όπως η περιβαλλοντική ευαισθησία, τις κάνουν κατανοητές, τις κάνουν εμπειρίες, κάνουν έρευνα, κάνουν ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, βγαίνουν στους δρόμους της πόλης και αναζητούν ποδηλατόδρομους, αναζητούν τις δυνατότητες του ποδηλάτου να μετακινηθούν μέσα στην πόλη τους και έτσι γίνονται πρότυπο για μας τους μεγάλους, για να αναλάβουμε και εμείς τη δική μας δράση για διάφορες άλλες συμπεριφορές που να έχουν στόχο την αηφόρο ανάπτυξη, την σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος. Σήμερα έχουμε αυτή την εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κοζάνης και το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Γίνομαι ενεργός πολίτης στην πόλη μου», στο οποίο συμμετέχουν 33 μαθητές από το 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης και τρεις εκπαιδευτικοί, η κυρία Μητσοπούλου φιλόλογος, η κυρία Δολόπικου κοινωνιολόγος και εγώ. Επίσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας Ecomobility, στην οποία συμμετέχουν 8 μαθητές του σχολείου μας της ΓΑΜΑ Γυμνασίου και συντονίζονται από την κυρία Χατζηλάμπου Οικαστικό και εμένα. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, τα παιδιά έχουν ως στόχο να προωθήσουν την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση στην πόλη μας. Η εκστρατεία διοργανώνεται από το EcoCity εδώ και 14 χρόνια. Εμείς συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά και πέρυσι κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση πανελλαδικώς. Σήμερα τα παιδιά θα πραγματοποιήσουν μια μικρή εισήγηση μέσω της οποίας θα προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες τους ως προς τα προβλήματα μετακίνησης που συναντώνται στην πόλη μας και τις συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετηθούν από τους πολίτες. Αυτή η έρευνα έχει βάση να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες ώστε να μετακινούνται οικολογικά, δηλαδή με λίγα λόγια με το ποδήλατο ή με κάποιο λεωφορείο, και να μην χρησιμοποιούν πολύ το αυτοκίνητό τους. Έχουμε ως στόχο να κλείσουμε και να πραγματοποιήσουμε κάποια έργα στους δρόμους της Κοζάνης και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γενικά, με αποτέλεσμα τη λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου και την περισσότερη οικολογική μετακίνηση, όπως είχα αναφέρει. Θεωρείς ότι τα παιδιά είναι πιο πολύ ευαισθητοποιημένα από τους μεγάλους στο θέμα αυτό? Θεωρώ ότι τα παιδιά το εκλαμβάνουν διαφορετικότερα από τους μεγάλους, διότι οι μεγάλοι έχουν ως κύριο μέλημά τους τη δουλειά και την εργασία, ενώ τα μικρά παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους πολύ απλά για να πηγαίνουν σε κάποιο μάθημα που έχουν ιδιαίτερο ή στο σχολείο τους ακόμα. Οι μεγάλοι πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι όσο τα μικρά παιδιά, διότι εμείς ζούμε πιο πολύ στο δρόμο παρά οι μεγάλοι. Αφού παρουσιάστηκαν οι δράσεις των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης, ακολούθησε εισήγηση από τον Δόκτορα Αθανάσιο Τριανταφύλου, καθηγητή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και υπεύθυνο του Εργαστηρίου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής, ο οποίος ανέπτυξε την εισήγηση οχήματα και ατμοσφαιρική ρύπανση. Το θέμα που ζητήθηκε να αναπτύξω είναι οχήματα και ατμοσφαιρική ρύπανση. Το πρόβλημα της συμμετοχής, της συνεισφοράς των αυτοκινήτων στη ρύπανση της ατμόσφαιρας δεν είναι μόνο της χώρας μας, αφορά όλες τις αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες, θα έλεγα, χώρες. Και βέβαια αφορά μεγαλοπόλεις, αλλά και μεσαίου μεγέθους πόλεις. Το αυτοκίνητο παραμένει μια σημαντική πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μία σειρά από μέτρα, νομοθετικά όσο και τεχνολογικά. Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό μέρος, υπάρχουν μία σειρά νομοθετημάτων με τα οποία έχει εναρμονιστεί και η χώρα μας και έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των εκπομπών. Είναι τα γνωστά Euro που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Απ' την άλλη μεριά, τεχνολογικής φύσεως που παίρνουν οι εταιρείες και που έχουν σαν σκοπό να βελτιώσουν, να πετύχουν τα όρια τα οποία έχουν τεθεί.
Ο Μιχάλη Καρχάκης, ειδικός γιατρός εργασίας περιβάλλοντος, ανέπτυξε το ζήτημα επιπτώσης στην υγεία από τη ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, ως αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και υπεύθυνος εργαστηρίου του ποιοτικού ελέγχου καυσίμων, μίλησε για το ΠΕΦΚΟ και τα ενεργειακά φυτά στην τεχνολογία των καυσίμων. Τέλος, ο αστυνόμος Β' από το τμήμα τροχέας Κοζάνης, Φίλιππος Ζουρνατζής, ανέπτυξε το ζήτημα ασφαλής και ανεμπόδιστη στη μετακίνηση στην πόλη της Κοζάνης. Συμμετέχεις ενεργά σε αυτή την ημερίδα των παιδιών, η οποία αξίζει συγχαρητήρια. Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η πρόληψη και κυρίως η παιδεία και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούμε στις πόλεις μας. Δεδομένου αυτού, αυτής της άποψης, εμείς θα παρουσιάσουμε τον τρόπο, τα προβλήματα μιας ασφαλούς και ανεμπόδιστης κυκλοφορίας στην πόλη της Κοζάνης.